Δεν θα σταματήσετε, όχι.
πολύ καλό. Yeah.
Κωνσταντίνων και το Έλεο και ποιες ήταν αυτά εν τη χώμη και τι εννοία ταύτη εν τη Αγία Εκκλησία την Ανοπόλη και Επαρχία ημών και το γέννη παντή την τους εξαρτών καταλαμβάνοντας τις φλούρδους του Αγίου Σου. Καλώς ορίσατε σε αυτόν εδώ τον ευλογημένον τόπο ανάμεσα στα βουνά για να πανηγυρίσουμε για δεύτερη φορά μέσα εις τον μήναν Αύγουστον την Παναγία μας. Και όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, μάλλον όλοι, ως γνωστή ημέρα και εορτή τα εννιάμετρα της Παναγίας μας. Οφείλω λοιπόν να σας πω ότι, αδελφοί μου ευλογημένοι συνεορταστέ, όλος ο μήνας ο Αύγουστος, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου, είναι ο τελευταίος μήνας του εκκλησιαστικού μας έτους και αυτός ο μήνας ολόκληρος είναι αφιερωμένος στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Επαναλαμβάνω, ο τελευταίος μήνας του εκκλησιαστικού έτους, ο 12ος. Ο αμέσως επόμενος, ο Σεπτέμβρης, ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού μας έτους, πάλι τις πρώτες ημέρες πανηγυρίζουμε ένα μεγάλο θαυμαστό γεγονός που πάλι έχει σχέση με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Βλέπετε πολύ όμορφα και πολύ πνευματικά και πολύ σοφά. Το έτος κλείνει με την κοίμηση και με την μετάσταση της Παναγίας μας εις τους ουρανούς, αλλά ανοίγει πάλι με το γενέθλιο της Παναγίας μας. Και σε όλο το έτος υπάρχουν πολλές εορτές και πανηγύρις που έχουν σχέση με το πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας. Αρχικά οι πανήγυρες της μεταστάσεως, της κοιμήσεως και της σεπτής μετάστασης της Παναγίας μας εις τους ουρανούς. Γιορτάζουμε λοιπόν και πανηγυρίζουμε και δικαιολογημένα πανηγυρίζουμε, διότι βλέπουμε για άλλη μία φορά εις το πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας να νικείται ο θάνατος και ψάλλουμε βροντόφωνα και στεντορία τη φωνή και λέμε «Ναι νίκυνται της φύσεως οι όροι». Για άλλη μία φορά στο πρόσωπο της Παναγίας νικήθηκαν της φύσεως οι όροι, οι νόμοι της φύσεως. Δεν ίσχυσε, δεν μπορούσαν να ισχύσουν οι νόμοι της φύσεως στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας, ό,τι ισχύει για τον καθέναν από μας. Όπως και στον Ευαγγελισμό αυτής, νικήθηκαν της φύσεως οι όροι. Βουλήν προαιώνιον ψάλλουμε τότε, όντως εκ πνεύματος Αγίου, η Παναγία μας εγέννησε Υιόν και Θεάνθρωπον, τον Ιησού Χριστόν και Σωτήρα μας. Έτσι λοιπόν η Κυρία Θεοτόκος γίνεται ουρανός, γίνεται πλατητέρα, γίνεται παράδεισος. Και γιατί γίνεται παράδεισος, γιατί όλα αυτά, διότι μέσα εις την κοιλία της, μέσα εις το πάναγνο σώμα της, εχώρησε ο αχώρητος εν παντή, ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, έκανε κατοικητήριο το σώμα και την κοιλία της Παναγίας μας. Και η Παναγία Μητέρα μας του έδωσε σάρκα από τη σάρκα της, του έδωσε το αίμα από το αίμα της. Και έτσι λοιπόν εντυνθρώπισε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και μας και έδωσε ζωή, στην όντως ζωή, την αληθινή ζωή. «Εγώ είμαι η ζωή, η οδός και η αλήθεια», θα μας πει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Και ως μήτρη της ζωής,
ως φορέας της ζωής, Κυρία Θεοτόκος, δεν είναι το δυνατόν να υποστεί την φθορά του θανάτου. Και ψάλλουμε στο κοντάκιο και λέμε «Τάφος και νέκρωσης ού και κράτησεν». Δεν μπορούσε λοιπόν αυτό το άσπυλο σώμα της Παναγίας μας να υποστεί φθορά. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε κοίμηση, ανάσταση και μετάσταση εις τους ουρανούς και εκ δεξιά καθίσας να πρεσβεύει για όλους εμάς, για το πίμνιο, το χριστεπώνυμο πλήρωμα, η Κυρία Θεοτόκος. Και σε μία εποχή δύσκολη και καταστάσεις και συνθήκες δύσκολες που πολλές φορές γινόμαστε εμείς οι χριστιανοί αποδέκτες πολλών μηνυμάτων, αρνητικών μηνυμάτων που μας θλίβουν τα εσώψυχά μας και την ψυχή μας. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να έχουμε το νου μας, τα μάτια μας και την καρδιά μας στο πρόσωπο της Παναγίας. Πάντων θλιβωμένων η χαρά. Είναι η χαρά των θλιβωμένων, των πονεμένων, των κατατρεγμένων, η Κυρία Θεοτόκος. Ποιο σπίτι είναι αυτό που δεν έχει εικόνισμα της Παναγίας? Ποια εκκλησία είναι αυτή που δεν πανηγυρίζει? Ποιο χωριό, ποιο μοναστήρι και ποιο προσκύνημα? Και όλοι μας, λίγο ή πολύ, σε μια δύσκολη στιγμή, «Παναγία μου, σώσε», λέμε. «Παναγία μου, βόηθα», λέμε. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε ζυμωθεί με την ευλάβεια προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Και η μητέρα μας, ως άλλη στοργική μητέρα, καταφεύγει γοργά και ακούει τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας, τους αναστεναγμούς μας, τα αδιέξοδά μας, και με τρόπον όντως μυστήριο και όντως πνευματικό, ως άλλη καλή μάνα, έρχεται βάλσαμο εις την ψυχή μας και εις την ζωή μας. Και πόσοι άνθρωποι δεν καταφεύγουν στη χάρη της, σε προσκυνήματα, σε μοναστήρια, όπου υπάρχουν θαυματουργές εικόνες της, να προστρέξουν στη χάρη της γονείς, παιδιά, άνθρωποι με πολλά προβλήματα και υγείας και σωματικής και ψυχικής, και απολαμβάνουμε αυτή την ευλογία της Παναγίας μας. Πολλοί από εμάς είμαστε αποδέκτες τέτοιας μεγάλης ευεργεσίας και χάριτος από το πρόσωπό της, γιατί ιδιαιτέρως μας αγαπά. Και εμείς λοιπόν κραυγάζουμε ημέρα και νύχτα, «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, πρέσβευε υπέρ ημών». Και όντως η Παναγία σώζει, δια του Υιού της, δια του Υιού της θα μας σώσει. Λέμε «Πολλά ισχύ δέησης Μητρός», όντως η μάνα προς τον Υιό έχει παρησία και στην οποιαδήποτε στιγμή και μετά την κρίση αυτή θα προστρέξει να μας υπερασπιστεί. Και επαναλαμβάνομαι, αδελφοί μου, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι γινόμαστε αποδέκτες πολλών μηνυμάτων και αρνητικών και μας θλίβουν. Υπάρχει ένα ευλαβέστατο λίμα σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον ευλογημένο της πατρίδος μας, που ευλαβούμαστε την Παναγία Μητέρα μας. Αλλά δεν είναι και όμορφο αυτό το πρόσωπο ενίοτε να λιδωρίζεται, ενίοτε να δυσφημείται? Δεν αξίζει τον κόπον. Τόσο πολύ έχει επισέλθει η πλάνη στους ανθρώπους που υβρίζουν αυτό το όνομα της Παναγίας μας. Πολλές φορές και πολλοί συνάνθρωποι μας το κάνουν χωρίς να το γνωρίζουν.
χωρίς να το καταλαβαίνουν. Αλλά το όνομα της Παναγίας το έχουμε μόνο και μόνο για να προστρέχουμε στη χάρη της, για να φωνάζουμε και να επικαλούμαστε τη βοήθειά της και όχι με τέτοιον τρόπον ούτως ώστε να το βλασφημούμε. Παρά τα αυτά όμως, η μάνα τι κάνει στα παιδιά? Αν έχει και κανένα άτακτο παιδί μέσα στην οικογένεια, μπορεί να φωνάξει, μπορεί να του τραβήξει το αυτί, αλλά πάλι μάνα είναι. Και η καρδιά της μάνας είναι τόσο μεγάλη που χωράει όλους τους ανθρώπους. Και αυτοί λοιπόν που πολλές φορές πέφτουν στον πειρασμό και στην πλάνη να λιδωρήσουν το Πανάγιο όνομά της. Έλεγε ο Μακαρίτης γεροντάς μου, και θέλω να σας το μεταφέρω, δύο παραστάσεις, ούτως ώστε κι εσείς να τις έχετε στην καρδιά σας και στην ψυχή σας και να ενθυμίστε πάντοτε. Είναι από τον γεροντικό, αλλά για να δείτε πόση παρησία έχει η Κυρία Θεοτόκος στο Χριστό μας. Στο Άγιον Όρος, αδελφοί μου, σε ένα μοναστήρι από τα 20, υπάρχει μια αγιογραφία και εικονίζει το Χριστό μας επάνω εις τις δόξες και εις τις νεφέλες με τους Αγίους και με τους Αγγέλους, και κάτω λοιπόν εικονίζει την Παναγία μας γονατισμένη με υψωμένα τα χέρια εις τάση νικεσίας και να δέεται στον Χριστό μας, και υπάρχει ένας διάλογος εκεί γραμμένος. Και λέει λοιπόν ο Χριστός μας στην Παναγία. Σταματήστε τα κουρσάκια. Λέει λοιπόν, τι ετήσε μήτερα, τι ζητάς μητέρα από μένα, λέει ο Χριστός. Και απαντάει η Παναγία δεωμένη, Κύριέ μου, ζητώ την σωτηρία των ανθρώπων. Ζητώ τη σωτηρία των βρωτών, λέει ο Χριστός, συνεχίζοντας το διάλογο. Μητέρα, μη ζητάς κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν χριστιανοί που με ντροπιάζουν. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν με σέβονται, που με βλασφημούν και με υβρίζουν. Είναι αδιανόητο. Δεωμένη, Κυρία Θεοτόκος, επιμένει στο Χριστό, στον Υιό και Μονογενή, και της λέει, σε παρακαλώ, παιδί μου, σώσε τους ανθρώπους. Είναι βαπτισμένοι στην κολυβήθρα της Εκκλησίας. Έχουν το όνομά σου. Είναι χριστιανοί. Και αν αμαρτάνουν στη ζωή τους, εσένα αγαπούν. Είναι βαπτισμένοι. Έχουν το όνομά σου. Σώσε τους. Η μάνα σου σε παρακαλεί. Και φαίνεται εκεί στο διάλογο να της λέει ο Χριστός, «Ε, μητέρα, αφού εσύ μου το ζητάς, να είναι ευλογημένο. Για το χατήρι σου θα του σώσω». Η Παναγία λοιπόν ως μεσήτριά μας στο πρόσωπο του Χριστού μας, που πολλές φορές εμείς ως παιδιά ιτιολογημένα αμαρτάνομαι. Και κάτι ακόμα, πάλι μία διδακτική ιστορία από το Άγιον Όρος. Εκεί λοιπόν ο Κύριος μας είχε δώσει τα κλειδιά του Παραδείσου στον Απόστολο Πέτρο να φυλάσει τον Παράδεισο καλά. Και κάθε πρωί λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος άνοιγε με τα κλειδιά τις θύρες του Παραδείσου, ούτως ώστε οι άνθρωποι του Παραδείσου να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην κόλαση, να βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους για όση ώρα χρειάζεται και το βράδυ να εισέρχονται. Όντως με τη δύση του ηλίου ο Απόστολος Πέτρος κλείδωνε τις θύρες του Παραδείσου και καταμετρούσε τους ανθρώπους. Ήταν σταθερός αριθμός, λέγει το γεροντικό, ας υποθέσουμε 50.
Την άλλη μέρα λοιπόν το πρωί που ξαναξεκλείδωνε τον παράδεισο, έβλεπε 3-4 παραπάνω. Ο Απόστολος Πέτρος ταράχθηκε πολύ και φοβήθηκε. Λέει, πώς είναι δυνατόν εγώ άλλους να μετρώ το βράδυ και το πρωί να βλέπω άλλους περισσότερους. Μια και δυο λοιπόν πηγαίνει στο Χριστό μας και του λέει, Κύριε και Αφέντη μου, εσύ μου έδωσες τα κλειδιά του παραδείσου. Κάτι περίεργο γίνεται όμως. Ενώ το βράδυ κλειδώνω και τους καταμετρώ, το πρωί ανοίγοντας βλέπω περισσότερους. Και εκεί λοιπόν τον επετίμησε ο Κύριος και του λέγει, σε παρακαλώ, θα φυλάξεις σκοπιά απόψε. Πρέπει να δεις τι γίνεται. Σου εφιστώ την προσοχή. Και εκεί λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, κάνοντας υπακοή στο Χριστό μας, το επόμενο βράδυ και κλείδωσε την θύρα του Παραδείσου, είδε τι ακριβώς συνέβαινε. Είδε τα γεγονότα. Και την άλλη μέρα λοιπόν, πηγαίνοντας στο Χριστό και του λέγει, Κύριέ μου, να σου πω, να σου αναφέρω τι είδα. Ενώ λοιπόν εγώ κλειδώνω τον Παράδεισο, έρχεται η μητέρα σου το βράδυ από τους στίχους και από εκεί λοιπόν βάζει τους άλλους ανθρώπους που παίρνει από την κόλαση. Και φαίνεται εκεί να είπε ο Χριστός μας στον Απόστολο Πέτρο ότι εφόσον η μητέρα μου το κάνει, να είναι ευλογημένο. Όπως θέλει η μητέρα μου. Λοιπόν, αδελφοί μου, στη ζωή σας και όσα χρόνια μας αφήσει ο Θεός να ζούμε σε αυτήν τη ζωή και σε αυτόν τον τόπο, πάντοτε, πάντοτε να ευλαβείστε το όνομα και να επικαλείστε την πρεσβεία της Παναγίας Μητέρας μας σε εσάς και στις οικογένειές σας και στα παιδιά σας. Είναι η προστασία του γένους των ανθρώπων. Είναι η μεσήτριά μας προς το Θεό. Πάντοτε έλεγε ο γέροντάς μου, Μακαρίτης, επαναλαμβάνω, εσείς οι γυναίκες να τις εμνύνεστε και να την τιμάτε περισσότερο. Και οι άντρες ομοίως. Και το βράδυ πρώτου ύπνου σας ή δύναστε να τις διαβάζετε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Να τις διαβάζετε τους χαιρετισμούς και την παράκλησή της. Χαίρετε, λέει η Παναγία, και εφραίνετε πολύ. Πολύ χαίρετε. Και είναι η πύλη της σωτηρίας, αυτή η οποία με τη μεσητεία της και με την πρεσβεία της θα μας οδηγήσει βοηθώντας μας εις τον Παράδεισο. Η ώρα παρήλθεν, αδελφοί μου. Η Παναγία μας να σκέπει όλους εμάς τους παναγυριστές, τους ευλαβείς ιερείς, τους Αγίους Ιεροψάλτας που επέδωσαν αγγελικότατα και μελωδικότατα τους θεσπέσιους ύμνους της Παναγίας μας. Όλους όσους διακονούν εδώ γυναίκες και άνδρες Φιλοπόνος και Φιλοτίμος, εσάς τα όργανα της τάξεως και της ασφαλείας που σας βλέπουμε και καυχόμεθα για την ασφάλεια που μας παρέχετε, να σας ευλογεί η Παναγία μας και εσάς και τις οικογένειές σας και όλους σας και όλους μας να μας ευλογεί και το γένωμα και το γένος μας και την πατρίδα μας που πολλές φορές δείχνουμε ότι έχουμε απολέσει τη μνήμη μας. Ο Θεός λοιπόν να είναι μαζί σας. Χρόνια καλά, ευλογημένα, χριστιανικά και παναγιοσκέπαστα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Χρυσοστόμου, τον πατέρα Δαμασκηνόπαπα τον Κωνσταντίνο, τον προϊστάμενο των Ευωαίων Αγίων στην Χαλκίδα. Σε ευχηθώ, γέροντα και αδελφέ και φίλε, η Παναγία να πρεσβεύει στον Κύριο να σας δίνει υγεία και καλές προσευχές. Να ευχαριστήσω τους σεβαστούς πατέρες, οι οποίοι ήρθαν και από την Αθήνα αλλά και από τη Μητροπολή μας. Να ευχαριστήσω το κλιμάκι της Χοροδίας,
με εξαρτική διάκονη, με χωράρχη τον Ιωάννη τον Τσούνη, στον οποίο θα ακούσουμε και αύριο το πρωί κατά τον όρθρο και την πανηγυρική θεία λειτουργία, να ευχαριστήσω την φιλαρμονική ομάδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Εύχομαι σε έναν έναν ξεχωριστά, έτη καλά. Ευλογημένα και καρποφόρα σε εσάς και στις οικογένειές σας, κύριε Διοικητά και κύριε Υποδιοικητά, που αυτές τις ημέρες είχαμε μια συγνή επικοινωνία για να μας θυμίσετε την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω τους επιτρόπους, τους συνεργάτες μου, τους εθελοντές και τις εθελόντριες που μέχρι και σήμερα, τελευταία στιγμή, ετοίμαζαν εδώ το ιερό προσκύνημα της Παναγίας, ώστε να σας υποδεχτούμε όλους. Να τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο των Ψαχνών, τον πολύ καλό φίλο, τον Γεώργιο τον Ψαθά, ο οποίος ήταν και αυτός εδώ παρόν, με τον Αντιδήμαρχο, κύριε Αντιδήμαρχε, τον Πέτρο τον Κορώνη. Να σας ευχηθώ να μεταφέρετε τις ευχές μου στον Δήμαρχο, ο οποίος δεν βρίσκεται στην παρομασή μας, διότι έχει υποχρεώσεις στα καμένα, αν δεν κάνω λάθος. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Πολίτη, τον Πρόεδρο του Λαός της Σερβίας, ο οποίος και αυτός μας βοήθησε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την οικογένεια του Νίκου του Αγγελάκη, ο οποίος είναι άξιος συνεχιστής της συζύγου του, της μακαριστής της Παναγιώτας, όπου σε κάθε φιλανθρωπικό έργο της ενορίας μας είναι παρόν και παραστάτης. Την τότε τη Γιαπλένη ευχαριστήσω, όπου για αυτή με τη σειρά της, κάθε χρόνο, αυτές τις ημέρες, αύριο το πρωί δηλαδή, θα προσφέρει σε όλους σας το ευλογημένο φαγητό, το οποίο πάντοτε κάθε φορά προσφέρουμε. Σας αναμένουμε όλους με πολύ αγάπη, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα και του χρόνου να είμαστε εδώ να συνεορτάσουμε αυτή το κάτι. Yeah.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς, καλώς διαφυλάξει και σώσε πάντας ημάς. Αδελφοί μου, αύριο το καλό. Υγεία πνευματική σε όλους σας. Ο Θεός μαζί σας. Χρόνια πολλά.